Ο Ολυμπιακός Βόλου μπορεί να μην κέρδισε για δεύτερη σερή αγωνιστική, ωστόσο η διαφορά από την τέταρτη θέση μεγάλωσε, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 2-2 στον Φωκικό και το 1-1 με την Παναχαϊκή αγνοούν την νίκη που ήταν και το πλέον σύνηθες αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο να έχουν απώλειες στη βαθμολογική του συγκομιδή για τα play-off. Πόσο σημαντικό είναι αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί σαν ομάδα. Είμαι το πρώτο υπεύθυνος που δεν υπήρχε ομάδα, υπήρχαν παίκτες που παίξανε. Κάθε ένας στο ρόλο του, όχι στο ρόλο, κάθε ένας στο μυαλό του ό,τι ήθελε. Αλλά δεν είχαμε αυτή τη οργάνωση που μέχρι τώρα είχαμε μια οργάνωση, είχαμε ένα πλάνο που πώς πρέπει να παίξουμε, είχαμε μια φιλοσοφία. Για ακόμη μια φορά προβλημάτισε η αμυντική λειτουργία, καθώς για πολλωστή φορά οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ενώ επιθετικά οι φάσεις βγήκαν με δυσκολία. Στην ομάδα παρόλα αυτά κοιτούν τη συνέχεια των υποχρεώσεων, καθώς ακολουθεί και δεύτερο παιχνίδι στο ΕΑΚ του Βόλου, με αντίπαλο την δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, που είναι πλέον ο Ηρακλής Ψαχνών. Δεν μας βγήκαν οι φάσεις, δεν καταφέραμε. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε στις προπονήσεις και πιστεύω θα βελτιωθούμε.